Φίλοι υπεραγαπημένοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα Γιάμι Γιάμι, εδώ στο UNN TV. Σήμερα μεταφερθήκαμε μέσα στο χώρο του μπάρα, έτσι για να αλλάζουμε λίγο σκηνικά. Και είπαμε να κάνουμε μια πολύ ωραία συνταγή. Να κάνουμε μια συνταγή για την παρέα, αλλά και μια συνταγή που την οποία μπορούμε να απολαύσουμε και μόνοι μας. Ένα πιάτο άκρος διαιτητικό, ένα πιάτο άκρος γευστικό. Θα κάνουμε μια καρμπονάρα. Θα μου πείτε τώρα, δίαιτα και καρμπονάρα πάει μαζί? Γιατί όχι? Πλούσιο σε θερμίδες και πολλή ενέργεια. Για να κάνουμε όμως αυτή τη συνταγή, τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε ένα καλεσμένο. Και σήμερα έχουμε καλεσμένο ένα τύπο καταπληκτικό, ένα τύπο πνευματώδη, ένα τύπο μουσικό. Λοιπόν, Γιώργο, έλα. Καλώς σε βρήκα, Γιώργο. Καλώς σε βρήκα. Γιώργος Γκαρασούλης, είσαι ο πρώτος DJ που καλώς στην εκπομπή. Τέλεια. Μεγάλη σου τιμή, καλώς όρισες. Βεβαίως. Θα κάνουμε μια καρμπονάρα λοιπόν σήμερα, μια εύκολη, γρήγορη συνταγή. Θα χρησιμοποιήσουμε νιόκι, πανσέτα, φοβερή καπνιστή. Εδώ κρύβεται όλη η γεύση και η δίαιτα. Ωραία. Δεν ξέρω. Τέλεια. Πώς την δώσεις. Αυτή ακολουθείς. Ναι, τότε θα κάνω ό,τι μου πεις. Λοιπόν, πώς την έχω στην καρμπονάρα? Καταρχάς δεν ακούω τίποτα. Να βάλουμε ένα κομμάτι να παίζει. Για να ξεκινήσουμε λίγο να ακούμε κάτι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα υλικά μας. Θα χρησιμοποιήσουμε καπνιστή πανσέτα. Είναι πολύ εύκολη και γρήγορη η συνταγή. Παρμεζάνα. Αυγά. Σκόρδο. Έχουμε εδώ το ζωμό, τον αγαπημένο ζωμό κοτόπουλο που μας έχει φτιάξει πολύ ωραία το μαγικό μας χέρι. Ξεκίνησα με λίγο jazz, έτσι, για να μπούμε σε ένα swing mood. Είσαι πολύ δυνατός, είσαι πάρα πολύ δυνατός. Ωραία. Θα σβήσουμε με αμαρέτο, λικέρ πικρά μυγδάλο, πολύ ωραίο. Τι πινελιά περίεργη είναι αυτή. Είναι λίγο περίεργη. Και εγώ τη φτιάχνω, αλλά αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Με τι τη φτιάχνεις? Με αυγό, κανονικά, ό,τι κάνεις, όχι αυτό το χρέας, έτσι ακριβώς, με κάνα μπεϊκονάκι, ό,τι ανάλογα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κανένα σύγκλινο, έτσι, για αλλαγή. Πολύ ωραία, πολύ ωραίες αυτές οι προτάσεις. Σαμανιάτικη, ας πούμε, έτσι λίγο. Ελληνική και με, ναι, μπορούμε, αντί, ναι, για παρμεζάνα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μια πολύ ωραία γραβιέρα. Λοιπόν, θα καθαρίσουμε το πρώτο στρώμα εδώ που είναι το πολύ λίπος. Το πολύ λίπος, είπαμε, κάνουμε δίαιτα και είναι και η πέτσα η οποία μπορούμε να την κρατήσουμε και να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο ζωμούλι. Με όλη τη γεύση μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Κοίτα, να σου πω, εγώ μόλις με κάλεσες, μόλις είδα μουσική και φαγητό, τόσα χρόνια που ασχολούμαστε με την εστίαση, αυτά είναι τα δύο αγαπημένα μου αντικείμενα εμένα. Η μουσική και το φαγητό. Οπότε δεν μπορούσα να ανοιχθώ, όπως καταλαβαίνεις, με τίποτα. Μαγειρεύεις στο σπίτι? Μαγειρεύω και μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω ακούσει ότι είσαι και πολύ καλός. Κάτι κάνω, κάτι κάνω. Μαγειρεύεις μόνος, μαγειρεύεις για φίλους, γιατί αυτό... Συνήθως το αγαπημένο είναι να μαγειρεύεις για φίλους. Εντάξει, μαγειρεύω και μόνος, αλλά άλλη, ας πούμε, προσδοκία έχεις για το καλό αποτέλεσμα όταν είναι να το απολαύσεις με φίλους το φαγητό. Εντάξει, να τα λέμε για αυτά. Έτσι κι αλλιώς το φαγητό είναι της παρέας. Το φαγητό είναι να συζητάμε, να πίνουμε και κανένα κρασάκι. Και μια που μιλάμε για φιλοξενία, πρέπει να θυμηθούμε. Έχεις πλούσια εμπειρία στον χώρο της εστίασης. Ο θρυλικός καραβίτης στην Αγίου Νικολάου, το πρώτο all day bar εστιατόριο όταν ακόμα δεν υπήρχαν όλοι. Ζαχαροπλαστείο. Τότε έτσι κι αλλιώς η διασκέδαση τότε ήταν. Πάμε για μια πάστα κτλ. Ναι, εντάξει. Ένα μαγαζί με ιστορία. Εγώ μπόρεσα και έγινα συνεχιστής της παράδοσης αυτής από το 1994, είχα την τύχη, και μέχρι το 2008, για περίπου 15 χρόνια. Πέρασαμε μια πολύ καλή 15ετία, εκεί μπορώ να πω, και αφήσαμε το στίγμα μας, μπορεί να πει κανείς, εντάξει, και στο κομμάτι το γαστριμαρκικό και στο κομμάτι της διασκέδασης και στο κομμάτι του γλυκού, του φαγητού και της παρέας κυρίως, γιατί ήταν ένα από τα στέκια, θυμάσαι, που δεν υπήρχαν και τόσα πολλά μαγαζιά. Όχι, και είχες τη δυνατότητα να πας και μόνος σου, να πεις ένα ποτό, να φας ένα φαγητό, ξέρεις ότι θα βρεις παρέα σίγουρα. Ήταν αυτό το που λέμε το στέκι. Ναι, πράγμα το οποίο σήμερα είναι και δεν είναι εφικτό. Είναι και λίγο σπάνιο, γιατί έχει αλλάξει και λίγο η διασκέδαση και έχει αλλάξει και ο χώρος της εστίασης πάρα πολύ. Ναι, ναι. Στην οικογένεια ποιος μαγείρευε καλά?
Ο μπαμπάς, η μαμά. Κοίταξε, βασικά τις συνταγές των γλυκών, ας πούμε, εκεί και στο παλιό καραβίτι, πρωτού αναλάβω εγώ, ήταν η γιαγιά μου, η μητέρα της μητέρας μου, ας πούμε, που ήταν Καραβίτη το όνομά της, η αδερφή του Νότου, του Καραβίτη, του συγχωρεμένου, η οποία ήταν χρυσοχέρα, να το πούμε έτσι. Και βέβαια από εκεί κληρονόμησε και η μητέρα μου, η οποία ήταν μετά υπεύθυνη σε όλο αυτό το κομμάτι το γαστριμαντικό. Πήραμε κάτι από τη μαμά στο θέμα αυτό. Εντάξει, εγώ έχω ακούσει έτσι πολύ καλώς. Δεν γίνεται να μην παίρνει όταν, όταν ζεις με ανθρώπους που... Απλά εμείς δεν μπορούσαμε να βάλουμε τότε πόδι στην κουζίνα. Γιατί όταν έχεις κάτι κολοσσούς, ας πούμε, είναι αυτό που λέει με τιτάνες παίζουμε, ας πούμε, δεν μπορείς να πλησιάσεις, ξέρεις. Τότε έφευγε τη τηγάνη, έφευγε κάποιο τυχήμενο. Όχι, δεν ήθελε, όχι, απλά δεν ήθελες εσύ να πας, γιατί ξέρεις ότι θα γίνουν τα πράγματα, υπήρχε μια σειρά τόσο τέλεια, που λες να πάω εγώ τώρα το γατάκι, να πω τι, ας πούμε, ότι θα μαγειρέψω. Ήτανε σαν να, ξέρεις, κάπου, ας πούμε, ιεροσιλία, θεωρείτο. Οπότε απλά έκλεβες και με αργότερα που ήρθε η ώρα που κάποια στιγμή δεν μπορούσαν οι μεγαλύτεροι να ανταπεξέλθουν. Υπήρχε λίγο ανταγωνισμό. Μπήκε σιγά σιγά. Υγιής ανταγωνισμός. Μπήκε σιγά σιγά εσύ στο παιχνίδι, ας πούμε, ερασιτεχνικά εγώ. Όχι. Εγώ χαίρομαι που και σε παραδέχομαι που το κάνεις σιγά σιγά. Πας προς το επαγγελματικό και που πήγες και στη σχολή και μπράβο σου που παράλληλα με, το, με τα DJ Λίκια και τα επιχειρηματικά σου κάνεις και αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε ζηλεύω που το κάνεις γιατί πάντα ήθελα να το κάνω κι εγώ. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν έχουν περάσει τα χρόνια. Μπορεί, μπορεί να γίνουμε συνάδελφοι και σε αυτό. Ανοιχτές είναι οι σχολές, ανοιχτές είναι οι κουζίνες, ανοιχτές είναι οι καρδιές μας και τα μυαλά μας. Σωστό. Τι θα ακούσουμε τώρα, ακούσαμε πάρα πολύ στελάρα. Μας έχει φέρει 2, 3, 4, 5, 6 ετερόκλητες επιλογές. Κοίταξε, η jazz είναι από τις αγαπημένες μου επιλογές μουσικές και είναι και κρίμα. Είναι από τα πράγματα που πάντοτε έλεγα ότι είναι κρίμα που δεν μπορείς σε ένα μαγαζί, ας πούμε, να παίζεις αποκλειστικά jazz και να. Δεν το αντέχει πάτρα, ας πούμε, από θέμα... Δεν νομίζω ότι... Είναι λίγο δύσκολο, δηλαδή, γιατί είναι μια μουσική που είναι παρεξηγημένη. Υπάρχουν οι φανατικοί υποστηριχτές και υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, τους κουράζει, το οποίο εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ, γιατί είμαι λάτρης. Και γι' αυτό θα πάμε σε κάτι που είναι τώρα λίγο πιο... Ας πούμε, να πάμε λίγο σε κάτι πιο παλιό, αλλά πολύ αγαπημένο. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Tom Jones. Tom Jones, πολύ ωραίος ο Tom Jones. Να ευθυμίσουμε λίγο, έτσι. Tom Jones, ανθρακορίχος. Ναι. Και η ιστορία της καρμπονάδας ξεκίνησε από τους Ιταλούς ανθρακορίχους, οι οποίοι γίνονταν στο σπίτι πεινασμένοι και οι γυναίκες, για να ανταπεξέλθουν σε αυτή την πείνα, έφτιαχναν αυτό το φαγητό που είναι πλούσιο. Σε λύπη και τα λοιπά που λένε για να... Το διαιτητικό που λες και το εσύ. Διαιτητικό. Ναι, το κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ψιλοκόψει σε μικρά ζαράκια την πανσέτα μας. Αυτό θα μας βοηθήσει να το μαγειρέψουμε γρήγορα και να του φτιάξουμε ένα προφίλ ώστε να έχουμε και την τραγανότητα αλλά και το μαλακό περιεχόμενο. Θα χρησιμοποιήσουμε νιώκι. Χειροποίητα να φανταστώ. Όλο το βράδυ το μαγικό χέρι εδώ. Τέλεια. Πατάτα, στρώσιμο και σιγά σιγά είναι τέλεια μικρά. Τέλεια. Μπορούμε βέβαια να βρούμε και πολύ καλής ποιότητας νιόκι ή νιοκέτο. Τα συγκεκριμένα νιοκέτη είναι μικρά, πιο μικρά από νιόκι. Είναι ένα νούμερο κάτω. Πάντως, αν κρίνω την ομοιομορφία, το χέρι είναι πολύ σταθερό. Που πολύ, πολύ σταθερό. Πάρα πολύ σταθερό. Ελπίζω να είναι το δικό σου, Γιώργο. Όχι, είναι το μαγικό χέρι. Εντάξει, το μαγικό χέρι εδώ πάντα μαζί μας, δίπλα μας, που μας προσέχει. Τέλεια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα τη συνταγή. Θα βάλουμε όλη αυτή την πανσέτα. Ναι, τι θα βάλουμε, τη μισή. Μέσα στο τηγάνι. Θα το βοηθήσουμε λίγο, με λίγο βούτυρο. Δεν νομίζω ότι θέλει λάδι, δεν έχει ήδη λίπος, θα βάλεις και... Θα το βοηθήσουμε γιατί αυτό το συγκεκριμένο μέρος θέλει λίγο βοήθεια. Αν χρησιμοποιήσουμε την κλασική συνταγή... Έχεις βγάλει και αρκετό λίπος, ίσως και αυτό. Την κλασική συνταγή που θέλει γκουαντσάλε, δηλαδή από τα μάγουλα... Ναι. Δεν θα χρειαζόμαστε, αν λιπαρή ουσία. Λοιπόν... Ωραίοτατα. Πάρα πολύ ωραία. Αρχίζουν και οι μυρωδιές τώρα να μας σπάνε τη μύτη. Τώρα σιγά σιγά θα καραμελώσουμε. Παράλληλα θα κάνουμε και κάτι άλλο που μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ εύκολη η συνταγή, μπορείς να την κάνεις οποιαδήποτε στιγμή. Τα περισσότερα υλικά έτσι κι αλλιώς υπάρχουν. Τώρα είμαστε σε μεσαία φωτιά. Βοηθάμε την πανσέτα να καραμελώσει ωραία. Και τώρα θα κάνουμε την κρέμα. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε κρέμα γάλα, θα φτιάξουμε μια κρέμα
με αυγό και με τους κρόκους και, το, και την παρμεζάνα μας. Οπ. Άμα δεν σπάσεις αυγά. Άμα δεν σπάσεις αυγά δεν κάνεις τίποτα λέει. Και άμα... Οπ, και τώρα... Θέλουμε και λίγο το ασπράδι για να είναι λίγο πιο αφράτο. Εσύ μπορείς να προχωρήσεις με τη μουσική. Ωραία. Κάτσε να δούμε πού θα σε πάω τι θα τώρα. Ακούσουμε τώρα. Κάτσε να δούμε πού Γιώργο, πόσα χρόνια παίζει μουσική. Κοίταξε, αν, από, ουσιαστικά από το 1994 ξεκίνησα στο μαγαζί, στον Καραβίτη, εκεί, από, επαγγελματικά, να το πω έτσι. Επαγγελματικά το 1994. Αλλά η λόξα με τη μουσική κρατάει από μικρό παιδί όλα μας τα... Εσύ ήσουν ο DJ των, των παιδικών πάρτι. Κοίταξε να δεις και στα παιδικά πάρτι, εγώ ξεκίνησα, μια και ακούσαμε τώρα τον Tom Jones και θα πάμε σε κάτι αντίστοιχο ελληνικό τώρα, ακούσουμε ένα πολύ ωραίο Δάκι. Φοβερός ο Δάκης. Ναι. Και μάλιστα επειδή έρχεται και καρναβαλική περίοδος, λέω να σε πάω, να σε πάω σε κάτι έτσι λίγο καρναβαλικό. Έχουμε προσθέσει και το πολύ ωραίο σκόρδο μας μέσα. Έχουμε προσθέσει το σκόρδο μας μέσα. Και τώρα θα κάνουμε αυτό που λένε οι Άγγλοι, deglaze the pan. Το γλασάρι. Στα ελληνικά. La sangria coulait à la période Tolède. La fille qui dansait m'était montée à la tête. Quand en bande de Rio m'a dit l'ami, reste calme. Εδώ όπως βλέπουμε έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο χρωματάκι. Δεν είναι καμένο, απλώς κάθεσαι το μηχανάλο πάνω στην πανσέτα να μας δώσει έτσι μια γλυκάδα. Και τώρα θα προσθέσουμε τον ζωμό μας. Να μαγειρέψουμε. Παράλληλα, έχουμε ξεκινήσει την κρέμα. Όπου έχεις τους κρόκους και τυρί τριμμένο, ναι. Παρμεζάνα τριμμένη, θα βάλουμε πάρα πολύ πιπέρι, γιατί η συνταγή θέλει πολύ πιπέρι. Ναι. Βάλε μας λίγο μουσκούλα. Έτσι που λες. Η πρώτη επαφή με τη μουσική ήταν από τα βινίλια του μπαμπά, ο οποίος είχε μούρλια και όλα αυτά, Tom Jones, Sinatra, τα ακούσματα προκύπτουν από εκεί, όλα αυτά, ξέρεις, οι πρώτες αγορές δίσκων και εννοείται και στο ελληνικό κομμάτι. Εσύ ήσουν με τους αυτούς που ακούγανε δίσκο ή με αυτούς που ακούγανε ροκ. Κοίταξε, εγώ θα σου πω τώρα μια ιστορία που επειδή είσαι λίγο μεταγενέστερος από μένα DJ, θα σου πω τώρα μια και έχουμε και τα βινίλια εδώ, αφού βάλω ένα κομμάτι του Johnny Ray, το All of Me. Θα σου περιγράψω το δράμα του DJ με τα βινίλια όταν υπήρχαν τα πάρτι στα σπίτια που χορεύαμε blues. Αυτό δεν ήταν δράμα. Περίμενε. Υπήρχε λοιπόν, χορεύαμε όλα τα disco, τα rock, αυτά που μας αρέσανε για χορευτικά, αλλά όλοι περιμένανε, κακά τα ψέματα τώρα και για λόγους επαφής με το έτερο νήμιση, όλοι περιμέναμε την ώρα που θα παίξουμε τα blues και είχαμε φακελωμένα τα blues με τη μεγαλύτερη διάρκεια. Κάτι 8 λεπτά, 8,5. Μπέρχουν, κάτι Rainbow, κάτι Barclay James Harvest. Σου λέω τώρα διάφορα που τα κατέχεις προφανώς. Λοιπόν, εκεί λοιπόν ποιο ήταν το δράμα του DJ. Πρόσεξε, θα το κάνω το δράμα να το δεις. Ο DJ είχε γκελάρει φάτσα την όμορφη κοπέλα που ήθελε να βάλει το βινίλιο, να πάει να τη ζητήσει να προλάβει να χορέψει για τα περαιτέρω και να γυρίσει να κάνει την αλλαγή. Οπότε 8,5 λεπτά τραγούδι. Τι έκανε λοιπόν. Είναι προπονημένο όμω αυτό. Γιατί ο αυτό DJ είναι... πρόσεξε. Έβαζε το τραγούδι το μεγάλο σε διάρκεια. Έβαζε το τραγούδι. Την ώρα όμω προσπαθούσε να φύγει. Ένα που δεν ήταν DJ, εσύ α πούμε, είχε γκελάρει προφανώ την ίδια ωραία. Και έφευγε και προλάβαινε και την έπαιρνε. Γιατί εγώ μέχρι να βάλω τη βελόνα να παίξει το All of Me. Ορίστε το βάλα. Μέχρι να βάλω τη βελόνα και να έρθω, εσύ την είχες πάρει. Και τι γινότανε. Σαν το διάολο, δίπλα στην κοπέλα την όμορφη, καθότανε μια όχι και τόσο όμορφη, αλλά εσύ επειδή ήσουν καθοδόν, αναγκαζόσουνε και την έπαιρνε σε 8,5 λεπτά χώρο. Τραγωδία. Δεν είναι το δράμα του DJ αυτό. Υπάρχουν πολλές ιστορίες και παροιμίες για αυτές τις τραγωδίες. Ναι, λοιπόν, εδώ έχουμε αφήσει την
την πανσέτα να μαγειρεύεται στο ζωμό. Ήρθε η ώρα να βυθίσουμε το νιόκι και φτάνουμε και πολύ κοντά στην ώρα που θα απολαύσουμε αυτό το υπέροχο πιάτο. Έλα, κάντε Γιώργο, γιατί πεινάσαμε με αυτά και με αυτά. Με αυτά και με αυτά πεινάσαμε, ναι. Δεν ξέρω. Είσαι φαν κάποια συγκεκριμένη κουζίνα, ας πούμε, ιταλική. Καλά, ελληνική. Ιταλική τώρα ποιο δεν είναι φαν τώρα. Ιταλική προφανώς. Αλλά εσχάτως μου αρέσει και αυτή η μόδα που είναι η ελληνική πειραγμένη, έτσι. Greek fusion. Ναι, λίγο. Αυτό το η μόδα που έχει γίνει δεν μπορώ να σου πω ότι έχει πολύ, γιατί βοηθάει στο να αντιληφθούμε κάποιες γεύσεις με ένα μοντέρνο τρόπο. Παλιά τις απαξιώναμε ενδεχομένως. Θα βάλουμε και λίγο αλατάκι. Αλάτι πολύ. Για να... Ναι. Εντάξει, τι γράφει νοσοκομείο. Ναι. Ωραία. Έτσι κι αλλιώς το πιάτο μας είπαμε είναι διαιτητικό. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Η μας κρέμα μας πάει μύτη. Είναι έτοιμη. Βάλε μας κάτι να ακούσουμε. Θα βάλω τώρα εγώ... Θα πάμε λίγο αλλιώς τώρα. Πάμε λίγο αλλιώς. Βάλε και επειδή είχαμε και μια δυσάρεστη είδηση αυτό με το θάνατο του Νίκου του Αντίπα και έχω φέρει ένα Σόκρατες Drunk the Conium εδώ, το να ακούσουμε... Η πρώτη συναυλία που πήγα. Βασικά, ναι. Η πρώτη συναυλία που πήγα ήταν η Rolling Stones το 1995-96 που είχαν έρθει, ναι, στην Αθήνα. Και ως γνωστόν ο Νίκος Αντίπας, που δεν είναι πια μαζί μας πλέον, ήταν ο drummer των Σόκρατες Drunk the Conium. Και οπότε... εγώ δεν παίζω κιθάρα. Κοίταγα πάντα από τους κιθαρίστες στα συγκροτήματα. Ο drummer ήταν... Ας ακούσουμε το Starvation. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε αυτό το μαγικό σημείο που σβήνουμε το μάτι. Έχουμε λίγα υγρά μέσα, από το οποίο θα μας βοηθήσει να κάνουμε την κρέμα. Έχουμε σπάσει δύο κρόκους αυγού και λίγο ασπράδι, θέλει και λίγο ασπράδι για να φρατεύει. Έχουμε προσθέσει 3-4 κουταλιές παρμεζάνα. Βέβαια, τη συνταγή μας θα τη βρείτε και μετά το τέλος της εκπομπής. Θα τη βρείτε και στο κανάλι μας στο YouTube, όπου πρέπει να πατήσετε like, να ακολουθήσετε και να πατήσετε και το καμπανάκι δίπλα για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολουθήστε Ionian TV στο YouTube, ακολουθήστε Ionian TV στο Instagram, ακολουθήστε Ionian TV στο Facebook. Ακολουθήστε μας γενικώς. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα και θα κάνουμε αυτό το γνωστό που λένε τούμπα κατσαρόλα. Και στο τούμπα κατσαρόλα τι θέλουμε? Καλό ανακάτεμα. Προφανώς. Να πάει παντού η παρμεζάνα. Να πάει παντού η παρμεζάνα, το αυγό. Και τώρα ψήνετε το αυγό, έτσι. Και τώρα παστεριώνουμε και το αυγό, μπράβο, ναι. Σε ευχαριστώ που μου το θύμισες. Ναι. Φαίνεται ότι υπάρχει μαγειρική αντίληψη. Ναι, εντάξει. Δεν είναι ποτέ αργά. Λοιπόν, καταπληκτικά. Θέλει καλό ανακάτεμα, να έχουμε αυτή περίπου την υφή. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο φαγητό, να το συναδεύσουμε με ένα πολύ ωραίο λευκό κρασί, να καθίσουμε μπροστά από την τηλεόραση, να βάλουμε η Ionian TV. Έχουμε πολλές κρυψόνες σε αυτό το μαγαζί. Οπ, ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο. Λαγούς από το καπέλο. Θα πάρουμε ένα μαγικό κουτάλι. Ναι, σούπερ. Παρακαλώ, μπορεί να έχουμε δύο σερβίτσια να δοκιμάσουμε με τον κύριο Γιώργο να μας κάνει... Τι, άμα δεν δοκιμάσουμε τώρα, μας έχει σπάσει τη μύτη. Λοιπόν. Καταπληκτικό. Έχει και η κρέμα είναι έτσι όπως πρέπει. Το χρώμα είναι έτσι όπως πρέπει, γιατί παίζουν ρόλο και αυτά. Εννοείται. Θα προσθέσουμε πάρα πολύ ωραίο φρέσκο πιπέρι. Γιατί η καρμπονάρα θέλει φρέσκο πιπέρι. Πω. Σούπερ φαίνεται, Τζορτζ. Μπράβο. Σας ευχαριστώ. Επειδή από ό,τι έχω καταλάβει μετά από σένα το χάος στη μαγειρική, θα βάλουμε και να ακούσουμε και το δάκι το άπρε του α, που σημαίνει μετά από σένα. Έτσι, για να... Μ' αρέσει όπως συνδέεις. Συνοδεύσω. Η εκπομπή είναι μουσική, αλλά είναι... Ιταλική γεύση με γαλλικό τραγούδι. Η εκπομπή είναι μαγειρική, αλλά είναι και μουσική. Και μουσική, βέβαια. Νιοκέτη καρμπονάρα, Γιώργος Γκαρασούλης, το απόλυτο δίδυμο. Παρακαλώ. Μας κάνει την τιμή. Νομίζω το μαχαίρι δεν χρειάζεται. Λοιπόν. Σε τις λεπτομέρειες. Το πιάτο αναχείρας, το πιάτο αναχείρας. Καλό έχεις έξι, γιατί τη μύτη μας την έχεις πάσει σίγουρα.
μια μπουκιά λίγο να έχει απ' όλα μέσα. Κανονικά το νιοκέτι το θέλουν το σερβίρουν με κουτάνι. Κάνε αυτό το πολυπόθητο. Όπως και να το σερβίρεις, είναι καταπληκτικό και εδώ, μπράβο. Μπορώ να πάρω μια, εμπεδώσω. Το πιάτο είναι, το πιάτο είναι για σένα. Όχι, δεν είναι για μένα. Εμείς περιμένουμε. Όχι. Καταπληκτικό. Ανακατεύουμε κιόλας. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ήταν καταπληκτική η τιμή. Δική μου χαρά και τιμή. Όχι, για μένα ήταν περισσότερη η τιμή και η χαρά. Πάντως, αν τα πας έτσι, ναι, αν κλείνω από αυτό το αποτέλεσμα, πολύ γρήγορα δεν σε βλέπω να δουλεύεις σαν DJ, σε βλέπω να είσαι master chef. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια Κυριακή. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή εδώ στο Ionan TV. Μέχρι τότε, τα περνάτε πολύ ωραία. Γεια σας. Γεια σας. Après toi, je ne serai que l'ombre de ton ombre. Νιοκέτι καρμπονάρα, υλικά για δύο μερίδες. 500 γραμμάρια νιόκι ή νιοκέτι πατάτας, 150 γραμμάρια καπνιστή πανσέτα χείρου, 2 κρόκους αυγών, 250 ml ζωμός κοτόπουλο, 200 γραμμάρια παρμεζάνα, 60 ml λικέρα μαρέτο, 50 γραμμάρια βούτυρο, αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο ανάλογα τα γούστα.